Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σητός το πρωί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι ο κόσμος ανησυχεί και ότι με αυτές τις σεισμικές δονήσεις των 3,5 Ρίχτερ και λίγο παραπάνω καταπονούνται τα κτίρια. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν σε μια λίγο πιο μεγαλύτερη σεισμική δόνηση. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε καταγράψει 27 δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνών Βεδιάδος. Η μεγαλύτερη ήταν 3,5 που έγινε σήμερα το πρωί. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί για κάνα δύο μήνες ακόμα. Αλλά με μικρή τάξη μεγέθους γεγονότα. Δεν βλέπω για μεγάλο γεγονός. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο κύριος Τσελέντης, σημειώνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου θα συνεχιστεί για δύο μήνες. Επειδή έχουμε και δίκτυο με πολλούς σεισμογράφους κοντά στο Ηράκλειο, αποκρυπτογραφήσαμε αυτή την ακολουθία και είδαμε πού οφείλεται. Οφείλεται βασικά στο ρήγμα Καστελίου Θραψανού, το οποίο κατεβαίνουν κάτω από το Δημήμιο Παιδιάδος. Ευτυχώς έχουν ενεργοποιήσει πολλά μικρά ρήγματα και πολλά μικρά ρήγματα. Δεν είχαμε ενεργοποιήσει μόνο μια στο ρήγμα του Καστελίου. Ο κίνδυνος αυτός πλέον έχει ξεπεραστεί. Γι' αυτό το λόγο και νιώθουν αυτούς τους σεισμούς οι κάτοικοι. Είναι πάρα πολύ σεισμοί μικροί και σε πολύ μικρό οριστιακό βάθος. Και επειδή είναι σε πολύ μικρό οριστιακό βάθος, έχουν και πιο πολλοί από αυτούς έχουν και βοή και κρότο. Και τη νύχτα βέβαια είναι αυτό πολύ ενοχλητικό. Αλλά να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τις επόμενες μέρες κλιμάκιο μηχανικών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών θα βρεθεί και πάλι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τη Δευτέρα τελειώνει ο οπτικός έλεγχος, ο δεύτερος που κάνουμε εμείς. Θα κάνω αμέσως μία επιστολή στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών από τα Χανιά να έρθουν, ίσως να έρθουν, γιατί έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ίσως να έρθουν Τρίτη με Τετάρτη, να ξεκινήσει στα υπόλοιπα τώρα κτίρια που έχουν μείνει ο έλεγχος. 120 κι άλλα, τόσα που είχαμε από την πρώτη, είναι γύρω στα 240 που θα ελεγχτούν οπτικά από εμάς και μετά που θα γίνει η σήμανση από τους άλλους. Το σπίτι δρά έχει μνήμη, ο δομικός σύστος έχει μνήμη. Και δεν μιλάω για τα σπίτια με τον νέο αριθμό κανονισμό, αυτά εντάξει δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά τα σπίτια τα παλιά, με τους παλαιότερους εμπλούτους κανονισμούς και κυρίως αυτά που είναι το πέτρινο, αυτά έχουν σίγουρα πρόβλημα. Γι' αυτό και έχω πει ότι όσοι μένουν σε παλιά πέτρινα σπίτια, να σταματήσουν να μένουν σε αυτά. Θα μου πείτε τώρα που θα πάνε. Εκεί είναι θέμα το οποίο θα βοηθήσει μάλλον και ο Δήμος. Η σεισμική δραστηριότητα προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν σε πετρόκτισα σπίτια, ενώ την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της διαμονής δύο οικογενειών στο χωριό Σαμπάς. Και προσπαθώ να βρω τρόπο να τους πάω δύο οικίσκους για να μπορέσουν να μείνουν. Δεν θέλουν. Τους έχω βρει ξενοδοχείο, αλλά δεν θέλουν να πάνε στο ξενοδοχείο. Πού μένουν αυτές οι δύο οικογένειες? Ή σε φίλου ή στο αυτοκίνητο. Και το θέμα των αποζημίωσεων. Εγώ έχω κάνει μια επιστολή, ζητάω 1,5 εκατομμύριο από το Υπουργείο Υποδομών να μου δώσουν μήπως μπορούμε να δώσουμε αυτά τα πρώτα 600 ευρώ που δίδουν σε όλους τους πληγέντες. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα, περιμένω.